Το πτώμα της 70χρονης που είχε εξαφανιστεί από τα τέλη Νοεμβρίου και οι δικοί της έψαχναν να την βρουν, βρέθηκε σήμερα το απόγευμα ανάμεσα σε βάτα σε κτήμα στην περιοχή του Διακοπτού. Ήταν λίγο πριν τις 2, όταν βρέθηκε νεκρή γυναίκα στο Διακοπτό, πεσμένη μέσα στα πυκνά βάτα. Πώς μπήκε μαζί μέσα στα βάτα? Πού είναι, κάτω-κάτω? Ναι, χαμηλά. Πού? Στο σπίτι. Συντετριμμένοι συγγενείς της γυναίκας έφτασαν στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα της και εξακρίβωσαν στους αστυνομικούς πως πρόκειται για την 70χρονη που είχαν χάσει τα έχνη της εδώ και ένα μήνα περίπου. Ένας κάτοικος της περιοχής που έκανε γεωργικές εργασίες ανακάλυψε το πτώμα της άτυχης 70χρονης και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Η κάμερα του Λεπάντου βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο και κατέγραψε σκληρές εικόνες. Ήρθα πριν μισή ώρα, περίπου 40 λεπτά, να καθαρίσω το χωράφι, εδώ που με έχουν στείλει, και με το που πήγα κάτω, αντίκρισα το νεκρό. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω, εγώ μόνο που πήγα πίσω και γύρισα πάλι πάνω τώρα, έχω αφήσει το τρακτέρ εδώ και περιμένω να έρθει η ασφάλεια. Τι, είναι να μην τρομοκρατηθήσω, να βλέπεις ένα πεθαμένο μέσα στο χωράφι? Πώς να μην τρομοκρατηθώ? Στο σημείο βρέθηκε και η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα, η οποία ερευνά την αιτία θανάτου της ηλικιωμένης. Όπως δήλωσε στην κάμερα του Λεπάντο, όλα τα ευρήματα συνηγορούν ότι η άτυχη γυναίκα πέθανε από φυσιολογικά αίτια. Εν τω μεταξύ, το πτώμα της, που βρίσκεται σε προχωρημένη σύψη, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο για νεκροψία. Όλα τα ευρήματα μέχρι αυτή τη στιγμή συνηγορούν υπέρ του ευνηδίου θανάτου. Μετά την νεκροψία νεκροτομή θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα ασφαλώς πιο ασφαλές.